65, Έσπρος Παναθηναϊκός 76-83, Ηρακλής Ολυμπιακός 104-80 και Περιστέρι Sporting 83-63. Σε αγώνα της δεύτερης εθνικής που έγινε σήμερα στην Πάτρα, η Παναχαϊκή νίκησε το Χαραβιακό με 2-0, ενώ σε αγώνα τρίτης εθνικής η Κοζάνη ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Καλυθέα. Στο τέρμπι της 15ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος βόλεϊ πρώτης εθνικής, ο Ολυμπιακός νίκησε στη Θεσσαλονίκη τον Άρη με 3-0 σετ. Σε ένα άλλο μάτσι, η Ορεστιάδα νίκησε στο γήπεδό της στο Πανελλήνιο με 3-0 επίσης. Με 6 πανελλήνια ρεκόρ συνεχίστηκαν σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας οι διεθνείς αγώνες Άσης Βαρών στη μνήμη Τόφαλου Κακούση. Το χρυσό κορίτσι της ελληνικής Άσης Βαρών, η Μαρία Χριστοφορίδου, περσινή παγκόσμια πρωταθλήτρια στην κατηγορία των 60 κιλών, πέτυχε σήμερα 3 νέα ρεκόρ. Είναι 85 κιλά στο Άραστε, επίδοση που είναι μόλις 2,5 κιλά κάτω από το παγκόσμιο ρεκόρ, με 102,5 κιλά στο ΖΕΤΕ και με 187,5 κιλά στο σύνολο. Τρία ρεκόρ πέτυχε και η Μαρία Μπιρτόζη στην κατηγορία των 75 κιλών, με 72,5 κιλά στο Αρασέ, 92,5 στο ΖΕΤΕ και 165 κιλά στο σύνολο. Η συντριβή της Αστον Βίλα στο γήπεδό της, μάλιστα από τη Γουίμπλετον με 3-0, ήταν η μεγάλη έκπληξη της σημερινής αγωνιστικής στην Αγγλία. Η πρωτοπόρος Αστον Βίλα παραμένει έτσι 2 βαθμούς μπροστά από τη Λίβερπουλ, που δεν αγωνίστηκε όμως σήμερα, αφού το παιχνίδι της με την Arsenal αναβλήθηκε. Αναλυτικά τα σημερινά αποτελέσματα της 27ης αγωνιστικής. Arsenal Liverpool, όπως είπαμε, αναβλήθηκε. Αστον Βίλα Γουίμπλετον 0-3. Chelsea Manchester United 1-0. Crystal Palace Sheffield 1-1. Derby Tottenham 2-1. Everton Nottingham αναβλήθηκε και αυτό το παιχνίδι. Luton Southampton 1-1, Manchester City Charlton 1-2, Millwall QPR 1-2 και Norwich Coventry που αναβλήθηκε και πάλι. Το πρωτάθλημα όμως ξανάρχισε και στη Γερμανία, όπου στην κορυφή παραμένουν πάντα μαζί η Leverkusen, η Eintracht Frankfurt και η Bayern Μονάχου με 30 βαθμούς. Η Leverkusen ήρθε σήμερα ισόπαλη 1-1 με την Karlsruhe με την τοπική ομάδα, όπως και η Bayern χθες στην Κολονία, ενώ η Eintracht συνέτριψε 5-1 τη Στουτγκάρδη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Χόμπουργκ Σεν Πάουλι 0-2, Καρσούι Λεβερκούζεν 1-1, Κολονία Μπάγεν 1-1, Μανχάιμ Καϊζερσλάουτεν 4-0, Αμβούργο Ρίδικεν 6-0, Φραγκούρτη Στουτγκάρδη 5-1, Νιρεμβέργη Ντότμουντ αναβλήθηκε, Γκλάντμπαχ Βέρντερ 4-0 και Μπόχουμ Ντίσσελντορφ 1-2. Σε εποχές απεργιών, αποχών και γενικών διαμαρτυριών, να και κάποιοι που έχουν λόγο να αισθάνονται ευχαριστημένοι. Ο λόγος είναι για την Ομοσπονδία Πρακτόρων Προπόπου σε συνέντευξη τύπου ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ για την ικανοποίηση των αιτημάτων της. Βασικότερα αιτήματα του κλάδου, τα οποία και ικανοποιήθηκαν, ήταν η αύξηση της προμήθειας από 11% σε 12%, καθώς και η εισήγηση του ΟΠΑΠ στο Υπουργείο Οικονομικών για κατάργηση του φόρου επί των κερδών. Και μην ξεχάσετε, αύριο στις 18:30 από το Mega Channel, μία ώρα με τα καλύτερα στιγμιότυπα από τον ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Και να περάσουμε τώρα στον καιρό. Τελευταία Κυριακή της αποκριάς αύριο και ο Φεβρουάριος αποφάσισε, φαίνεται, να μας καρευτεί και αυτός. Φόρεσε λοιπόν το κοστούμι του καλοκαιριού. Λιακάδα λοιπόν για αύριο αλλά και για την καθαρά Δευτέρα προβλέπει η ΕΜΗ. Αραιές νεφώσεις θα σημειωθούν μόνο στη Δυτική Ελλάδα και δεν αποκλείεται να υπάρξουν ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς ίσα ίσα για να βοηθούν τους χαρταετούς στο πέταγμά τους. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη και πρόσκαιρα στο Αιγαίο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο Κυριακή και στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θάλασσα στο Σαρονικό και το Νότιο Ευωϊκό θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία τέλος θα κυμανθεί από 8 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Έτσι έχουν λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τα πράγματα σήμερα, Σάββατο 24 Φεβρουαρίου. Τα τελευταία μας νέα είναι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε και σήμερα την ενημέρωσή σας. Να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.